Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Καρδίτσας, Βαγγέλης Μπούτας, κάλεσε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να παρέμβει ώστε οι ενώσεις συνεταιρισμών να σταματήσουν να ζητούν χρήματα από τους αγρότες για τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Είναι παράνομο αυτό που κάνουν και πρέπει να σταματήσει αμέσως, τόνισε χαρακτηριστικά ο αγροτοσυνδικαλιστής. Ο εμπεγμός και ο εκβιασμός που γίνεται και από την κυβέρνηση αλλά και από τις ενώσεις συνεταιρισμών στους αγρότες προκειμένου να εισπράξουν παράνομα, κατά τη δήλωση του κ. Καναλίδη, τα χρήματα για να κατατηθεί η αίτηση του ΟΣΔΕ, είναι ένα ακόμα βάρος στην πλάτη των φτωχομεσαίων αγροτών, ένα ακόμα οικονομικό βάρος. Εδώ έχει σοβαρή ευθύνη η κυβέρνηση και ο Υπουργός Γεωργίας, που ενώ τονίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα πληρώσει δεκάρα ο αγρότης για το ΟΣΔΕ, αφήνει ελεύθερες τις ενώσεις συνεταιρισμών και εκβιαστικά βάζουν το χέρι στην τσέπη και παίρνουν αλλού 30, αλλού 100, αλλού 200 ευρώ κατά αίτηση. Εμείς καλούμε τους αγρότες να αντισταθούν, να αντιπαλέψουν, να μην πληρώσουν αυτό το χαράτσι που είναι και παράνομο κατά τον Υπουργό, αλλά καλούμε την κυβέρνηση να παρέμβει για να σταματήσει αυτό.